Δεσποινίδες, κυρίες και κύριοι, συνταξιδιώτες και συνταξιδιώτες στην ενημέρωση, άδωλα πιστιαραστές της δημοκρατίας, της ισονομίας, της ελευθερίας της έκφρασης του λόγου και ασχάτως και της ελευθερίας των μετακινήσεων, σας καλωσορίζω σε ένα ακόμα φιλόξενο σκεπταμάνετ του ελεύθερου, ανεξάρτητου και κυρίως πατριωτικού καναλιού Free Press Channel. Σας υπενθυμίζω να πηγαίνετε και στο blog μου anastasoslukas.blogspot.com, όπου εκεί μπορείτε να αντλήσετε πληροφορίες και από άλλα θέματα, τα οποία είτε λόγω μεγέθους βίντεο, είτε λόγω μορφής τους, σε γραπτό λόγο εννοώ, είτε και λόγω θεματολογίας δεν μπορούν να προβληθούν από αυτήν εδώ την πλατφόρμα και από αυτό εδώ το συγκεκριμένο κανάλι. Να ξεκινήσω τη σημερινή εκπομπή με ένα μήνυμα φίλου, διευκρινιστικό, πολύ, πολύ συγκεκριμένο όμως, γιατί μας δίνει είδηση, αναφέρεται στο χθεσινό θέμα που είχαμε για τη συνέντευξη της Παγώνη στον Αντένα. Είναι το μήνυμα από τον κύριο Χάρη Αγκιάν, Πιατζιάν, και γράφει συγκεκριμένα: όσον αφορά τη μελέτη της Σιγκαπούρης που αναφέρει η Παγώνη, υπάρχουν δύο ψέματα. Πρώτον, στη μελέτη πήραν μέρος παιδιά από 7 ετών και πάνω, και δεύτερον, τα παιδιά φόρεσαν μάσκα μόνο για 15 λεπτά και όχι 6 ώρες όπως φορούν στο σχολείο. Οπότε δεν έχει ελεγχθεί η ασφάλεια της μάσκας για τόση ώρα, για τις 6 ώρες δηλαδή. Εκτός από άσχετη, ανοίγει παρένθεση, ελαίω άνοσο κατασταλμένων παιδιών, κλείνει παρένθεση, είναι και ψεύτρα. Δεν έχει κανένα ιατρικό υπόβαθρο. Αυτά από τον φίλο της εκπομπής, τον κύριο Αγκιάν. Πάμε τώρα στα σημερινά, φίλες και φίλοι, ένα και μόνο θέμα. Σοβαρό, το έχετε διαβάσει ήδη στον τίτλο. Δεν θα μπορούσα να μην κάνω μια εκπομπή ειδικά για αυτό το θέμα, για αυτή τη φήμωση, αυτό τον γύψο που βάζει σταδιακά βάσει σχεδίου ο φασίστας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Και όταν φημώνεις εκτός από τους δημοσιογράφους, τους μπουκώνεις με τα λεφτά του Πέτσα, βάζεις στόχο, στοχοποιείς τώρα και βουλευτές που εκφράζουν την άποψή τους από βήματος της Βουλής στο πλαίσιο των βουλευτικών, τους καθηκόντων. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά εδώ δεν μιλάμε πλέον για συμπτώσεις. Δεν μιλάμε τώρα απλώς για πολιτικές, εδώ μιλάμε για ένα συγκεκριμένο σχέδιο για την απόλυτη χούντας, για την εγκαθίδρυση χούντας στην Ελλάδα. Είναι πλέον συγκεκριμένο το σχέδιο, αποκαλύπτεται μέρα με την ημέρα και προφανώς το έχετε διαβάσει, μπορεί να έχει πέρασει και στα ψηλά για το θέμα, για να συγκεκριμενοποιήσω δηλαδή και πλέον και τα λεγόμενά μου. Να πάμε να ξεκινήσω, βέβαια δεν μπορώ να μην ξεκινήσω από το θέμα της βουλευτού του Μέρα 25, της κυρίας Αγγελικής Αδαμοπούλου, της οποίας εχθές ήρθε η βουλευτική ασυλία κατόπιν μηνύσεως που έβαλε εναντίον της η Ένωση Αξιωματικών Αστυνομικών της Κεντρικής Μακεδονίας. Να το τσεκάρω κιόλας, ναι, της Κεντρικής Μακεδονίας, η Ένωση Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Κεντρικής Μακεδονίας. Η μήνυση αυτή ήρθε στη Βουλή και χθες η Βουλή ήρε την βουλευτική ασυλία της κυρίας Αδαμοπούλου,
Η μήνυση είχε υποβληθεί επειδή η κυρία Δαμοπούλου επίσης στο πλαίσιο των βουλευτικών της καθηκόντων είχε πει από βήματος βουλής ότι στην ελληνική αστυνομία υπάρχουν αστυνομικά όργανα που φορούν κουκούλες και ρίχνουν βόμβες μολότοφ προκειμένου να διαλύσουν τις διαδηλώσεις. Τι είπε δηλαδή η κυρία Δαμοπούλου, αυτό που έχει ο κόσμος τούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι. Για αυτή τη δήλωση λοιπόν, η Ένωση των Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας και Δυτικής Μακεδονίας υπέβαλε μήνυση κατά της κυρίας Αδαμοπούλου. Η μήνυση αυτή ήρθε στη Βουλή και χθες με ψήφους 162, 158 της Νέας Δημοκρατίας και 4 των Κολαούζων, του Κινάλ, του Πασόκ. Η γεννηματά βέβαια άφησε στην ψηφοφορία να γίνει καταβούληση. Δεν υπέβαλε δηλαδή αυτό που λέμε κομματική πειθαρχία. Και αυτό αρκούσε σε 4 Πασόκους να ψηφίσουν υπέρ της άσης της ασυλίας της κυρίας Αδαμοπούλου. Και επειδή μου είναι δύσκολο αυτή τη στιγμή να σας πω τους 158 της Νέας Δημοκρατίας, για τους οποίους όμως ετοιμάζω αφιέρωμα ειδικό όσον ούπο θα ανέβει και αυτό, μία εκπομπή μόνο για τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, που είναι συνένοχοι σε ό,τι γίνονται, γιατί λέμε για το Μητσοτάκη, αλλά ο Μητσοτάκης ψηφίζονται αυτά τα πράγματα. Ό,τι θέλει ο Μητσοτάκης ψηφίζονται. Δεν τα ψηφίζει μόνο ο Μητσοτάκης, ψηφίζουν άλλοι 157. Θα μάθουμε λοιπόν με ονοματοπώνυμο ποιοι είναι αυτοί οι 157, να τους θυμηθούμε. Έτσι, για να μην μπαίνανε στον ντούκου, μην μένουμε μόνο στους 5-10 προβεβλημένους, σύντομο εσύ. Έτσι, λοιπόν, υπάρχουν 157 βουλευτές οι οποίοι είναι συνένοχοι για ό,τι τραγικό, για ό,τι καταστροφικό συμβαίνει στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή και ό,τι έχει σχεδιαστεί για να συμβεί τόσο σε οικονομικό, τόσο σε κοινωνικό, όσο και σε εθνικό επίπεδο. Για να μην ξεχνιόμαστε. Λοιπόν, να σας πω όμως τους 4 του Πασόκ που ψήφισαν. Είναι η Χαρά Κεφαλίδου, η Ευαγγελία Θεοφανία Λιακούλη, ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος και ο πλέον προβεβλημένος, ο κύριος Κώστας Σκανδαλίδης και πρώην υπουργός Κώστας Σκανδαλίδης. Λοιπόν, αυτοί οι 162 λοιπόν συνένεσαν στην άρση ασυλίας της κυρίας Αδαμοπούλου. Πάμε τώρα να δούμε πώς παρουσίασε χθες η βουλευτής του Μέρα 25 στην ομιλία της συγκεκριμένα περιστατικά όπου υπάρχουν αποχρώσεις ενδείξεις, να το πω έτσι γενικά, για τις σχέσεις των μπαχαλάκιδων κουκουλοφόρων με την ελληνική αστυνομία. Πάμε να την ακούσουμε. Θα ξεκινήσω την τοποθέτησή μου παραθέτοντας ενδεικτικά, και το λέω ενδεικτικά γιατί έχει σημασία, μία σειρά από πολύ σοβαρές καταγγελίες, δηλώσεις, θα καταθέσω στα πρακτικά σχετικά έγγραφα, καταγγελίες που έχουν καταγραφεί όλα αυτά τα χρόνια για το ζήτημα που συνδέεται με τη σημερινή συζήτηση. Θα μπορούσα να αναφέρομαι επί ολόκληρες ώρες για αυτά τα θέματα και για τις δηλώσεις που έχουν γίνει, όμως για την οικονομία του χρόνου θα περιοριστώ σε πολύ ενδεικτικές αναφορές. Επειδή λοιπόν πολύ φαρισαϊκά κάποιοι έπεσαν από τα σύννεφα σε σχέση με τη δήλωση που έκανα και επειδή επιχείρονται διάφορες ακροβατικές μεθοδεύσεις και ερμηνευτικές προσεγγίσεις, θεωρώ υποχρέωσή μου στο Κοινοβούλιο αλλά και στους Έλληνες πολίτες να κοινοποιήσω κάποια πράγματα, να θυμίσω μάλλον κάποια γεγονότα πριν περάσω στα νομικά και πολιτικά ζητήματα. Ξεκινώ λοιπόν από δήλωση του πρώην Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, του κυρίου Τόσκα, 21 Δεκεμβρίου του 2019. Ας δούμε τι είχε πει τότε σε πρωινή εκπομπή μεγάλης θεαματικότητας του Αντένα ο κύριος Τόσκας. Να σημειωθεί ότι θα διαβάσω επιλέξει όλα αυτά που θα αναφέρω για να μην παρεξηγούμαστε ότι χρησιμοποιώ δικά μου λόγια και θα καταθέσω στα πρακτικά τα σχετικά που επικαλούμε. Λέει ο κύριος Τόσκας, «Κατήργησα την ομάδα Δέλτα και θα την ξανακαταργούσα, γιατί ήταν μια ομάδα μπαχαλάκιδων από τη μεριά του κράτους. Ο ίδιος σε δηλώσεις του στο Μέγκα λίγο παλιότερα.
δημιουργούσαν εντάσεις στις διαδηλώσεις, λειτουργούσαν ανεξέλεγκτα σε πολλές περιπτώσεις. Παρακαλώ. Από βήματος Βουλής τον Ιούνιο του 2018, η ομάδα Δέλτα εξελίχθηκε και έπρατε με τρόπο ανάλογο με τους αναρχικούς. Ήταν μια δύναμη η οποία είχε φύγει από το σκοπό της, είχε ξεφύγει από το σκοπό της και έπρατε με τρόπο, όπως είπα, έξω από κάθε κανόνα. Μισό λεπτό λίγο. 17 Απριλίου του 2018, σε συνέντευξή του στο ραδιόφωνο, ένα τσούρμο που ενεργούσε αυτόνομα, πυροδοτούσε εντάσεις και επεισόδια, δεν θα επιτρέψω σε καμία δύναμη της ελληνικής αστυνομίας να παίζει ρόλο χωρίς έλεγχο. Ο ίδιος ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο πολιτικός προϊστάμενος της ελληνικής αστυνομίας, ένας άνθρωπος που ως ανώτατος αξιωματικός του στρατού και διευθυντής του επιτελικού γραφείου του αρχηγού ΓΕΕΘΑ, ο οποίος έχει πολύ μεγάλη εμπειρία στο τι σημαίνει ιεραρχία, πειθαρχία και λειτουργία ενός σώματος, ο κατά τεκμήριο απολύτως αρμόδιος να τοποθετηθεί, είπε όλα αυτά τα πράγματα για Έλληνες αστυνομικούς. Τους είπε κρατικούς μπαχαλάκηδες, τσούρμο ανεξέλεγκτων, με μόντους οπεράντι ανάλογο των αναρχικών, έξω από κάθε κανόνα που πυροδοτούσαν εντάσεις και επεισόδια. Ξέρετε ποιοι πυροδοτούν εντάσεις και επεισόδια ενώ βρίσκονται εκεί για τον ίδιο ακριβό, για τον αντίθετο ακριβό σκοπό? Οι προβοκάτορες. Ο ορισμός του προβοκάτορα είναι αυτός. Με όλους αυτούς τους χαρακτηρισμούς, λοιπόν, κατήγγειλε πολυάριθμο σώμα της ελληνικής αστυνομίας ο ίδιος ο υπουργός της. Και για αυτούς τους λόγους το διέλυσε κιόλας. Καταθέτω στα πρακτικά. Πάμε παρακάτω. Τα καταθέτω βέβαια στα πρακτικά για να καταλάβουμε όλοι τι στημένο παιχνίδι παίζεται σήμερα. Χρήστος Φωτόπουλος, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων, μιλώντας στο ΜΕΓΑ 13 Ιουνίου του 2014. Δυστυχώς υπάρχουν και αυτοί οι ανεγκέφαλοι, οι εγκληματικές φυσιογνωμίες στους κόλπους της αστυνομίας. Στην ίδια εκπομπή για το πασίγνωστο περιστατικό με τη φωτογραφία του αστυνομικού με τη σιδηρογροθιά στο χέρι, λέγοντας: «Τα έχω δει και με πεισμώνουν, γιατί δεν έχουν αντιμετωπιστεί με τρόπο παραδειγματικό». Ο ίδιος το 2011 για τις τάσεις συναδέλφων του στα τότε επεισόδια. «Ζητάω συγγνώμη από τους πολίτες, είναι ντροπή. Αν είναι έτσι, τότε είμαστε ένα άτακτο σώμα και κάποιος πρέπει να μας βάλει σε τάξη. Αν αυτό λέγεται δημοκρατία και ομαλή λειτουργία και ενδεδειγμένος τρόπος λειτουργίας της αστυνομίας, βροντοφωνάζω όχι. Ντροπή, ντροπή, ντροπή». Ο ίδιος το 2012 σε πρωινή εκπομπή στην ΕΤ, δημοσιογράφος. «Υπήρχαν προβοκάτορες, Φωτόπουλος». Πάντα υπάρχουν. Δημοσιογράφος, σε συνεργασία με την ελληνική αστυνομία, Φωτόπουλος. Δεν το γνωρίζω αυτό, πάντως η λειτουργία χθες αυτό καταδεικνύει. Λέει μάλιστα και σε ένα σημείο, θα το καταθέσω, για το γεγονός ότι οι προβοκάτορες έχουν αντίστοιχο εξοπλισμό με τους αστυνομικούς, υπενήσεται ο κύριος Φωτόπουλος. Πού τον βρίσκουν, ποιος τους προμηθεύει? Ότι είναι εξοπλισμένοι φάνηκε και από τον περασμένο Οκτώβρη, όταν οι κουκουλοφόροι έκαναν δολοφονική επίθεση σε βάρος διαδηλωτών και του ΠΑΜΕ με εξοπλισμό που χρησιμοποιούν οι δυνάμεις καταστολής. Δικοί τους είναι οι κουκουλοφόροι, μηχανισμοί ντόπιοι και ξένοι τους αξιοποιούν για να χτυπήσουν το κίνημα. Καταθέτω. Ο κύριος Κουρλέτης το 2011 στο Δελτίο Ειδήσεων του ΜΕΓΑ. Κουκουλοφόροι έβγαιναν από τις κλούβες της αστυνομίας σε όλο το μήκος της πορείας, σε πλήρη συνεννόηση με τους αστυνομικούς, οι οποίοι δημιούργησαν επεισόδια και έχουν καταφέρει αυτή τη στιγμή να έχουν μετατρέψει το Σύνταγμα σε πεδίο μάχης. Μιλάμε με απόλυτη βεβαιότητα και ευθύνη, διότι υπάρχουν φωτογραφίες που δείχνουν τέτοιους ανθρώπους να βγαίνουν από αστυνομικά οχήματα. Πρόκειται για ένα σχεδιασμό κύκλων, θέλετε, επισήμως, του παρακράτους, θέλετε, πέστε το όπως θέλετε. Δελτίο τύπου της αντιεξουσιαστικής κίνησης Αθήνας για την πορεία της 17ης Νοέμβρη του 2014.
Παράλληλα όμως θέλουμε να καταγγείλουμε, λένε, για πρώτη φορά κάτι που είδαμε με τα μάτια μας. Αστυνομικοί της κρατικής ασφάλειας στη Συμβολή των Οδών Χαριλάου Τρικούπη και Ακαδημίας είχαν μαζί τους σε κοινή θέα Μολότοφ. Ας μας εξηγήσει ο κύριος Κικίλιας τι δουλειά έχουν οι Μολότοφ σε χέρια μη τρομοκρατών. Καταθέτω. Ο βουλευτής τότε κύριος Νότης Μαριάς προς τον κύριο Καραγκούνη το 2013 σε πρωινή εκπομπή στον Αντένα. Να μαζέψει τους προβοκάτορες που κατήγγειλε η κυρία Παπαρίγα ότι έβγαιναν στις κλούβες των ΜΑΤ. Και έχω κάνει έγγραφο και στον κύριο Ντένδια. Δημοσίευμα του Γιώργου Καραϊβάς με τίτλο «Υπάρχουν κουκουλοφόροι αστυνομικοί» με αποκαλυπτικές φωτογραφίες 22 Οκτώβρη του 2011. Τις τελευταίες ημέρες διαπιστώνουμε με έκπληξη να παραβιάζονται ανοιχτές θύρες της λογικής. Βλέπουμε με ιερή έκπληξη την ηγεσία της αστυνομίας να αποκρούει συλλήφθην τον ισχυρισμό ότι υπάρχουν κουκουλοφόροι αστυνομικοί. Έχουμε την αίσθηση ότι δεν υπάρχει αστυνομικός συντάκτης ο οποίος διανύει τον πρώτο μήνα της θητείας του στα συγκεκριμένα ρεπορτάζ που να μην ξέρει ότι υπάρχουν κουκουλοφόροι αστυνομικοί. Και δεν μιλάμε για τους εκαμίτες, ούτε αυτούς της αντιτρομοκρατικής. Αναφερόμαστε στις ομάδες συλλήψεων που συγκροτούνται από την κρατική ασφάλεια, προκειμένου, όπως το λέει ο τίτλος τους, να πιάνουν όσους είτε οι ίδιοι αντιλαμβάνονται να βιοπραγούν, είτε υποδεικνύονται από τα ΜΑΤ ότι πραγματοποιούν έκνομες ενέργειες. Το ερώτημα λοιπόν δεν είναι αν υπάρχουν κουκουλοφόροι αστυνομικοί της κρατικής ασφάλειας, επειδή η απάντηση είναι αυτονόητα εύκολη, λέει, και βέβαια υπάρχουν. Ο ίδιος δημοσιογράφος επανήλθε την επόμενη μέρα με νέο άρθρο με τίτλο «Υπάρχουν κουκουλοφόροι αστυνομικοί», νούμερο 2, όπου αναφέρει. Υπάρχουν δύο κατηγορίες κουκουλοφόρων αστυνομικών. Αυτών που κατεβαίνουν στις πορείες ως ομάδες συλλήψεων, τους οποίους πολλές φορές τους βλέπουμε στην είσοδο της Γαδά, στο στάδιο της προετοιμασίας τους, και εκείνους τους αθέατους που κυκλοφορούν ως εισοδιστές στα εξάρχεια για τη συλλογή πληροφοριών και που, όπως πολύ σωστά επεσήμανε αναγνώστης μας, όταν έρχεται η ώρα των συγκρούσεων, φυσικά θα σπάσεις και καμιά τζαμαρία για να μην σε καταλάβουν οι αναρχικοί, μετά θα πετάξεις καμιά πέτρα στους φίλους σου, τις σειρές σου, τους ματατζίδες, πάλι για να μην σε καταλάβουν οι αναρχικοί, επειδή μην ξεχνιόμαστε, δεν σε ξέρουν ήδη. Στη δεύτερη κατηγορία, πετάς πέτρες και σπάζεις τζάμια ως κουκουλοφόρος αστυνομικός για να μην σε πάρουν χαμπάρι ή για τις ανάγκες της υπηρεσίας σύντροφοι και σε λιντσάρουν στο λεπτό. Δεν είδα πουθενά να διαφωνούμε μέχρι τώρα με αμφισβητείες και προτεστάντες. Για εμάς άλλο είναι το θέμα. Γιατί για κάτι που ομόφωνα συμφωνούμε, η ηγεσία της αστυνομίας δηλώνει έκπληκτη και ανήξερη. Γιατί παραβιάζει τα σύνορα της λογικής, δηλώνοντας ότι δεν υπάρχουν κουκουλοφόροι αστυνομικοί. Ας το παραδεχτεί επιτέλους και από εκεί και πέρα ας αναζητηθούν οι όποιες ενδεχόμενες πιθανές δράσεις στο πλαίσιο παρακρατικών ή προβοκατόρικων λειτουργιών και σχεδίων. Βεβαίως, στα πρακτικά που καταθέτω υπάρχουν και οι σχετικές φωτογραφίες με άτομα δίπλα στην αστυνομία τα οποία κρατούν σιδηρογροθιές. Καταθέτω στα πρακτικά. Δημοσίευμα ειδησιογραφικού ιστοτόπου με πολύ μεγάλη επισκεπτικότητα με τίτλο «Ασφαλίτες έκαψαν τα McDonald's». Μια ομάδα επιχειρεί να προκαλέσει ζημιές και στη συνέχεια να πυρπολίσει το ταχυφαγείο. Ένας από τους νεαρούς παραμένει μόνος κάτω από μία κολόνα όταν η δημιουργία των ΜΑΤ πραγματοποιεί επίθεση στο σημείο αυτό. Ο άνδρας με το σκούρο μπλουζάκι δεν αντιστέκεται και ο αστυνομικός τον τραβά και τον ρίχνει κάτω ακινητοποιώντας τον. Την ώρα που λογικά θα προχωρούσε στη σύλληψή του, κάτι συμβαίνει, ο νεαρός σηκώνεται, ξεσκονίζεται και αποχωρεί με βήμα σημειωτών, σαν να μην συμβαίνει απολύτως τίποτε. Το συμβάν τελειώνει εδώ. Ακόμη μια λεπτομέρεια, οι αστυνομικοί δεν έκαναν τίποτα για να σβήσουν τη φωτιά που είχε ξεσπάσει, αλλά ακόμα δεν είχε πάρει διαστάσεις. Ποιος είναι υπουργός προπό σήμερα? Μάλιστα, Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Από πού προέρχεται ο Χρυσοχοίδης? Από το ΠΑΣΟΚ. Πότε ήταν ΠΑΣΟΚ? Πριν από κάποια χρόνια. Πριν από 14 χρόνια συγκεκριμένα. Ή για να είμαι πιο ακριβής, θα πάμε ένα ταξιδάκι στον χρόνο, πριν 14 χρόνια δηλαδή, θα πάμε μέσω της ομιλίας της κυρίας Αδαμοπούλου στη Βουλή, να μας υπενθυμίσει τι έλεγε
ο πάλε ποτέ Πασοκτζής Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, πρωτού εξελιχθεί σε φασιστόμουτρο, σε φασιστό παλίκαρο του Μητσοτάκη, για τους μπαχαλάκηδες, κουκουλοφόρους και τις σχέσεις τους με την αστυνομία. Για πάμε να ακούσουμε τι έλεγε το 2006. Για πάμε. Κλείνω τον κύκλο των αναφορών με στασιολόγηση από ένα πολύ πρόσφατο άρθρο των κυρίων Μπασκάκη και Ψαρά στην Εφημερίδα Συντακτών 7 Δεκεμβρίου με τίτλο «Σε γνωρίζω από την κουκούλα», που γράφτηκε με αφορμή τη συγκεκριμένη διαδικασία άρσης της ασυλίας μου, κάνοντας λόγο για πρωτοφανή απόπειρα φήμωσης του λόγου των βουλευτών μέσα στη Βουλή. Γράφει το άρθρο. Ασφαλώς δεν είναι πρώτη φορά που διατυπώνονται στην Ελληνική Βουλή παρόμοιοι προβληματισμοί. Πρώτη φορά είναι που επιδιώκεται η ποινικοποίησή τους. Η τοποθέτηση της κυρίας Αδαμοπούλου επανέφερε στη συζήτηση ένα ζήτημα που απασχολεί εδώ και πολλές δεκαετίες στη Βουλή, χωρίς μέχρι σήμερα κανείς να διανοηθεί να ασκήσει δίωξη στους δεκάδες βουλευτές ή και αρχηγούς κομμάτων που αναφέρονται κατά καιρούς αυτό. Αναφερόμαστε φυσικά στο ζήτημα των σχέσεων της ελληνικής αστυνομίας με κάποιους κουκουλοφόρους. Συνεχίζω σε σχέση με το άρθρο πάντα. Στις 20 Δεκεμβρίου του 6 του 2006, ο κύριος Χρυσοχοΐδης, γράφει το άρθρο, είχε συνταχθεί με τη θέση μου ότι είναι βολική η ύπαρξη του παρακράτους, κατηγορώντας τη δεξιά ότι εργαλειοποιεί την παρουσία των κουκουλοφόρων. Είναι καταπληκτικό, είπε, αλλά χαίρεστε, πολλώνεται την κατάσταση, δημιουργείται συνεχώς εντάσεις για να μην ανοίξουν τα πανεπιστήμια, πότε με τους κουκουλοφόρους, πότε με το άσυλο. Δήλωση του κυρίου Χρυσοχοΐδη, 20 Δεκεμβρίου του 2006. Στις 9 Μαρτίου του 2007 πάλι ο κύριος Χρυσοχοΐδης, κατά της Νέας Δημοκρατίας και πάλι επιβεβαιώνοντας τη θέση μου για την εξαιρετικά ύποπτη διαχρονική αποτυχία σύλληψης των Μπαχαλάκηδων, γιατί από εκεί ξεκίνησε η δήλωσή μου, είπα γιατί δεν τους συλλαμβάνετε, γιατί ξέρετε ποιοι είναι οι Μπαχαλάκηδες. Δυστυχώς η παρούσα κυβέρνηση δεν μπορεί να υπηρετήσει ούτε τα θέματα ασφάλειας. Ξεκινάει ο κύριος Χρυσοχοΐδης. Δυστυχώς η παρούσα κυβέρνηση δεν μπορεί να υπηρετήσει ούτε τα θέματα ασφάλειας και τάξης, με αποτέλεσμα να ανθεί η βία η αστυνομική και όχι μόνο, και να έχουμε φαινόμενα τα οποία θυμίζουν πολλές φορές άλλες εποχές. Συνεχίζει ο κύριος Χρυσοχοΐδης. Τότε, επί Πασόκ, ο κύριος Τασούλας επιχείρησε να μεταφέρει τη συζήτηση εκεί που θεωρεί ότι είναι το προνομιακό πεδίο, στη δημόσια τάξη και ασφάλεια. Κουκουλοφόροι υπήρχαν πάντα κατά τη διαδρομή των τελευταίων τουλάχιστον 30-40 ετών. Και το γιατί κάποιος γίνεται κουκουλοφόρος είναι μια μεγάλη συζήτηση που δεν θα αναπτύξουμε εδώ, λέει ο κύριος Χρυσοχοΐδης. Έχει συλληφθεί κανείς? Ούτε χθες συνελήφθη πάλι. Φοιτητές και διαδηλωτές συνελήφθησαν. Αν μη τι άλλο, πάντως από αυτή την εμετική χθεσινή συνεδρίαση και πολύ πιο εμετική απόφαση για την άρση της ασυλίας της κυρίας Αδαμοπούλου, βγαίνουν δύο συμπεράσματα. Το πρώτο είναι ότι η Νέα Δημοκρατία κατορθώνει να ηρωποιεί, να κάνει σύμβολο, σύγχρονο σύμβολο της ελευθερίας και της δημοκρατίας, την βουλευτή του Μέρα 25, την κυρία Αγγελική Αδαμοπούλου. Αυτό είναι δεδομένο. Ό,τι και να γίνει, η κυρία Αδαμοπούλου καταγράφεται στην ιστορία ως η πρώτη βουλευτής επί τάχα μου κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, η οποία διώκεται, της οποίας ήρθε, για να το πω συγκεκριμένα, ήρθε η βουλευτική ασυλία και επί της ουσίας διώκεται επειδή είπε ελεύθερα την άποψή της μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο. Έτσι. Η κυρία Αγγελική Αδαμοπούλου εφ' εξής είναι σύμβολο της ελευθερίας και της δημοκρατίας. Ένα το κρατούμενο. Και δεύτερο το κρατούμενο, ότι όπως είπε και η ίδια η κυρία Αδαμοπούλου, χθες συνετελέστη κάτι ιστορικό επίσης, διότι σύσσωμη η αντιπολίτευση αντιτάχθηκε στην άρση της βουλευτικής της ασυλίας, εξαιρουμένων, όπως είπαμε, των τεσσάρων του Πασόκ, έτσι, του Κινάλ. Λοιπόν, σύσσωμη αντιπολίτευση αντιτάχθηκε στην άρση ασυλίας της κυρίας Αδαμοπούλου. Μάλιστα, η βουλευτής του Μέρα 25 νιώθουν ευγνωμοσύνη
ήθελε να ευχαριστήσει και ονομαστικά όλους όσοι της συμπαραστάθηκαν. Πάμε να ακούσουμε ποιοι ήταν αυτοί. Σήμερα είμαι εγώ, αύριο ποιος ξέρει ποιοι θα είναι και πόσοι θα είναι. Θα ήθελα στο τέλος να αναφέρω ως ένα πολύ φωτεινό παράδειγμα, ως εξαίρεση σε αυτό το σκοτάδι το κοινοβουλευτικό και σε αυτό το πραξικόπημα που ζούμε, το γεγονός ότι εμένα με χαροποίησε πάρα πολύ ότι για πρώτη φορά μέσα στο κοινοβούλιο σύσσωμη η αντιπολίτευση πήρε μία ομόφωνη θέση και εύχομαι αυτό να το δούμε και σε νομοσχέδια. Μακάρι δηλαδή να αποδείξουμε στον ελληνικό λαό ότι βάζουμε πάνω απ' όλα το δημόσιο συμφέρον και τη λογική όταν πρόκειται για διακυβεύματα σοβαρά, για περιστολές δικαιωμάτων, όχι μόνο βουλευτών, αλλά πάνω απ' όλα των πολιτών. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω και θα πω ονομαστικά, γιατί πρέπει να καταγραφεί στα πρακτικά σήμερα τι έγινε. Ονομαστικά, ποιοι βουλευτές είχαν το θάρρος να πάρουν αυτή τη θέση. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω τον κύριο Κατρούγκαλο, τον κύριο Βούτσι, τον κύριο Τζανακόπουλο, τον κύριο Ντρίτσα, τον κύριο Καμίνη, τον κύριο Γκιόκα, τον κύριο Κεκέρογλου, τον κύριο Χίτα, τον κύριο Βελόπουλο, τον κύριο Μιλωνάκη. Ελπίζω να μην έχω ξεχάσει κάποιον. Θα ήθελα λοιπόν να τους ευχαριστήσω, γιατί η στάση τους έδειξε πάνω απ' όλα ότι κρίνουν και τοποθετούνται, τουλάχιστον σήμερα, με βάση τη συνείδησή τους και τη λογική. Οπωσδήποτε το ζήτημα που έθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ έβαλε τα πράγματα στη θέση τους, σε μια σωστή, νομική και συνταγματική βάση. Ευχαριστώ πολύ. Όλη την ομιλία της κυρίας Αδαμοπούλου μπορείτε να την παρακολουθήσετε στο blog μου anastasoslukas.blogspot.com. Όλη η ομιλία από την αρχή μέχρι το τέλος, χωρίς καμία διακοπή. Κάλεσα σήμερα, τώρα, σε συνέντευξη τύπου συναδέλφους μου, γιατί για δεύτερη φορά μέσα σε ένα μήνα το μαξί μου επενεύει ο κύριος Γρηγόρης Δημητριάδης και ζήτησε και από τον τηλεοπτικό σταθμό που δουλεύω, το Action 24, να απομακρυνθώ βιαίως. Δηλαδή, ενώ επρόκειτο σήμερα αυτή την ώρα να κάνω εκπομπή 5.30 με 8 παρατέταρτο, ζητήθηκε από το μαξί μου πιεστικά, φορτικά, εκβιαστικά να απομακρυνθώ από σήμερα από το Action 24. Ζητήθηκε από την ιδιοκτησία τον κύριο Διονύση Παναγιωτάκη. Όπως διαπιστώσατε από το ξεκίνημα κιόλας εκπομπής, η κατάσταση δεν είναι καθόλου καλή. Τα πράγματα στην Ελλάδα εκτραχύνονται επικίνδυνα, μπαίνουν σε πολύ επικίνδυνες ατραπούς, πολιτικά εννοώ, εκτός από τα οικονομικά. Τα λέγαμε χθες. Εδώ, κυρίες και κύριοι, έχουμε να κάνουμε με μια καραμπινάτη υπόθεση, όπως μας την αφηγείται ο ίδιος ο γνωστός δημοσιογράφος, ο Γιώργος Τράγκας, ομής παρέμβασης της εξουσίας προς τα μέσα ενημέρωσης. Αυτά, ξέρετε, τα κάνουν μόνο τα καθεστώτα, τα απολυταρχικά, φασιστικά, κομμουνιστικά, έτσι. Δηλαδή, αυτό που θα το κάνει ο Πούτιν, που θα το κάνει ο Ερντογάν, που θα το κάνει ο Κιμ, στις δημοκρατίες, στις ελεύθερες κοινωνίες, δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Δεν μπορεί η κυβέρνηση ομά να επεμβαίνει για να απολύονται δημοσιογράφοι. Η δημοκρατία κινδυνεύει. Το έλεγα και τις προάλλες. Ζούμε σε σκοτεινούς καιρούς. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ερτογκανίζει ή ορμπανίζει, ο Ούγγρος πρωθυπουργός, άλλος φασίστας από εκεί. Λοιπόν, και όταν ο ανιψιός του πρωθυπουργού, αυτός είναι ο κύριος Δημητριάδης που αναφέρει ο Γιώργος Τράγκας, επεμβαίνει για να απολύονται δημοσιογράφοι, οι οποίοι δεν είναι άρεστοι στο καθεστώς, η κατάσταση δεν είναι καλή. Έτσι, καταλαβαίνετε και από μόνοι σας, όπου και αν ανήκετε. Ομές επεμβάσεις της εξουσίας των κυβερνήσεων για απολύσεις δημοσιογράφων
δεν είναι καλό πράγμα. Είναι πανάκι αυτό που λένε. Η δημοκρατία κινδυνεύει. Και η δημοκρατία χωρίς τη δημοσιογραφία δεν υπάρχει, δεν είναι δημοκρατία. Απλά πράγματα. Αυτά, φίλες και φίλοι, έγιναν μόλις 6 μήνες πριν. Ακριβώς πριν 6 μήνες πριν. Στις 18 Ιουνίου του 2020. Ήταν τότε που ο Γιώργος Τράγκας έδινε τη συνέντευξη τύπου, ακούσατε ένα απόσπασμα, και εγώ στο σχόλιο μου από τότε έκρουα τον κόδωνα του κινδύνου, γιατί στην ουσία έβλεπα, προέβλεπα ότι η χώρα οδηγείται σε δικτατορία, οδηγείται σε χούντα, οδηγείται στα βήματα του Ούγγρου Ορμπάν, του Τούρκου Ερντογάν, του Ρώσου Πούτιν και του Βορειοκορεάτη Κιμ. Διότι μόνο εκεί, σε αυτές τις χώρες, πιθανόν και σε άλλες, αυτοί, εν πάση περιπτώσει, είναι οι πλέον επώνυμοι, διώκονται οι δημοσιογράφοι. Όταν λέμε διώκονται, απολύονται. Είτε οθούνται σε παρέτηση. Τότε λοιπόν ήταν ο Γιώργος Τράγκας, για τον οποίον πολύ άνετα μπορεί να του δοθεί ο χαρακτηρισμός «The First Blood». Κλέβω τον τίτλο για τους παλαιότερους, θα το θυμούνται από τις ταινίες του Σιλβέστερ Σταλόν, το «Ράμπο 1». Έτσι, «Ράμπο, The First Blood». Λοιπόν, είναι Γιώργος Τράγκας, «The First Blood». Το πρώτο αίμα δημοσιογράφου που ηχήθηκε, και μάλιστα δύο φορές, μέσα σε διάστημα ενός μήνα, ήταν αυτό του Γιώργου Τράγκα. Πρώτα από τα παραπολιτικά, παρέτηση ιδιοκτησίας συμφερόντων, όχι ιδιοκτησίας συμφερόντων, Βαγγέλη Μαρινάκη, όπου Βαγγέλης Μαρινάκης κουμπάρουσης Ντόρας Μπακογιάννη, όπου Ντόρα Μπακογιάννη, αδελφή του Κυριάκου Μητσοτάκη, κλείνει η παρέθεση. Και στη συνέχεια, μέσα σε ένα μήνα, και από την τηλεόραση του Action 24. Η πρώτη απόλυση έγινε το Μάιο, η δεύτερη στις 17 Ιουνίου του 2020. Όποιος θέλει περισσότερες λεπτομέρειες μπορεί να πάει στο βίντεο της 18ης Ιουνίου, όπου έγραφα με τίτλο «Ερντογανίζει ο Μητσοτάκης, φημώνει τα ΜΜΕ, έφαγε πάλι το Γιώργο Τράγκα». Τα έλεγα πριν από 6 μήνες. Πριν από 6 μήνες προέβλεπα τι μέλη γενέστε στην Ελλάδα από τον φασίστα τον Μητσοτάκη και τη συμμορία του. First blood ο Γιώργος Τράγκας. Κύλησε αρκετό νερό στο αυλάκι, μέχρι που φτάσαμε στο Σάββατο το προηγούμενο, στις 12 Δεκεμβρίου, και μέσα σε 3 ημέρες, δηλαδή από το Σάββατο 12 Δεκεμβρίου έως Τρίτη 15 Δεκεμβρίου, είχαμε την δίωξη, στην ουσία, τριών δημοσιογράφων. Τριών δημοσιογράφων. Δύο επίσης συμφερόντων Μαρινάκη, μέσω δηλαδή συμφερόντων Μαρινάκη, που εργάζονται σε μέσα συμφερόντων Μαρινάκη πλέον, ιδιοκτησίας Μαρινάκη, όχι συμφερόντων, με συγχωρείτε, συμφερόντων, ήταν τα παραπολιτικά. Εδώ μιλάμε για ιδιοκτησία. Έτσι, μιλάμε για τα νέα και για το βήμα. Και η τρίτη περίπτωση, η κρατική, άρα το γραφείο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, έτσι, λοιπόν. Τρεις περιπτώσεις μέσα από το Σάββατο, μέσα σε 4 ημέρες. Από τις 12 έως τις 15 του μήνα. Πρώτη λοιπόν ήταν η υπόθεση της γνωστής δημοσιογράφου, της Έλενας Ακρίτα, για την οποία έκανα και την έκτακτη επικαιρότητα. Και να πάμε να θυμηθούμε τι είχε γράψει η ίδια στο λογαριασμό της στο Facebook. Πάμε να δούμε. Χθες το πρωί έστειλα επιστολή παρέτησης στον κύριο Γιώργο Μαντέλα, διευθυντή των νέων. Ακόμα δεν έχει γίνει δεχτή, δεν έχει καν απαντηθεί. Γείτονες, συνάδελφοι, μου λένε πως στην εφημερίδα δεν περίμεναν να δημοσιοποιήσω το λογοκριμένο κείμενο.
Πίστευαν ότι θα το αφήσω να περάσει έτσι και θα συνεχίσω κανονικά κάθε Σάββατο σαν να μην τρέχει τίποτα. Γείτονες μου λένε επίσης ότι υπάρχουν εντάσεις και διχογνωμίες, για να το θέσω κομψά, πάνω στο θέμα μου. Όμως, επειδή ως δημοσιογράφος έχω μάθει να μην στηρίζομαι σε μαρτυρίες γειτόνων, δεν θα επεκταθώ. Έτσι κι αλλιώς, την απόφασή μου την έχω πάρει. Στα Νέα ξεκίνησα πριν 20 χρόνια με διευθυντή τον Λέοντα Καραπαναγιώτη και αποχωρώ με σύμβουλο έκδοσης τον Γιώργο Παπαχρήστου. Ας είναι. Την αγάπη μου στους συναδέλφους που αφήνω πίσω μου. Ιστερόγραφο. Δεν παρετούμε για να πολιτευτώ, όπως λένε άλλοι γείτονες. Αν ήθελα να ασχοληθώ με την πολιτική, δεν θα πέταγα 25.000 ευρώ το μήνα, όταν πέρσι μου πρότεινα να γίνω ευρωβουλευτής και αρνήθηκα. Τι λέει τώρα στην επιστολή παρέτησης. Αγαπητέ Γιώργο, από 18 ετών εργάζομαι στον ΔΟΛ και κανείς από τους πολλούς διευθυντές που συνεργάστηκα δεν άλλαξε ποτέ ούτε και από τα κείμενά μου. Σήμερα και για πρώτη φορά στην επαγγελματική μου διαδρομή λογοκρίθηκε και δεν δημοσιεύθηκε το άρθρο μου με τίτλο «Το σπίτι του Τσίπρα». Προφανώς στα Νέα κυριαρχεί πλέον η αντίληψη ότι όλοι οι δημοσιογράφοι οφείλουν να συμπλέουν με τη γραμμή της εφημερίδας όσο αιώλη και αν είναι. Προσωπικά την δημοσιογραφία των γειτόνων, ρεπορτάζ χωρίς στοιχεία, επώνυμες μαρτυρίες, έγγραφα, συμβόλαια, δεν την έμαθα ποτέ και δεν προτίθεμαι να την μάθω τώρα. Όταν γράφω ένα κείμενο, λογοδοτώ μόνο στους αναγνώστες μου και σε κανέναν άλλο. Πιστεύω στην αλήθεια, πιστεύω στην ελευθεροτυπία και δεν θα ανοιχτώ λογοκρισία από κανέναν και για κανένα λόγο. Και για να τελειώνουμε, Γιώργο, I am too old for this shit. Γι' αυτό σε ευχαριστώ για την έως τώρα συνεργασία και υποβάλλω την παρέτησή μου που ισχύει από σήμερα. Χαιρετισμούς, Έλενα Ακρίτα. Η δεύτερη βόμβα, η δεύτερη δίωξη, ήρθε την Δευτέρα που μας πέρασε, 14 Δεκεμβρίου, πριν τρεις μέρες. Και αναφερόταν στον γνωστό επίσης δημοσιογράφο, τον Πάνο Χαρίτο, έναν από τους σεμνότερους και ικανότερους δημοσιογράφους που κυκλοφορούν στην πιάτσα. Και ο άνθρωπος είχε μια εκπομπή, Roach, και ανακοίνωσε ο ίδιος τον τερματισμό των εκπομπών του μέσω από το δικό του το λογαριασμό απόψε στις 11 με 14 12 στην ΕΡΤ 1, το πρώτο μέρος του Roach, Λίβανος σε αναζήτηση ελπίδας. Την επόμενη Δευτέρα, το δεύτερο μέρος και ουσιαστικά το τελευταίο επεισόδιο του Roach, καθώς η ΕΡΤ σταματά την εκπομπή. Το κερασάκι στην τούρτα μέχρι στιγμής ήρθε την Τρίτη, στις 15 Δεκεμβρίου, προχθές, με τη λιγότερο γνωστή στο ευρύ κοινό, την Δήμητρα Κρουστάλη, που ήταν διευθύντρια σύνταξης του Βήματος, όπου Βήμα ανήκει στον όμιλο Μαρινάκη. Έτσι. Το έγκλημα της Δήμητρας Κρουστάλη ήταν ότι είχε γράψει για τα γνωστά διπλά βιβλία της καταγραφής των κρουσμάτων κορονοϊού που είχαν προκαλέσει και αυτή την τεράστια σύγχυση, ειδικά στην Βόρεια Ελλάδα, ειδικά στη Μακεδονία, αλλά και επίσης είχε σχολιάσει και τα τεκτενόμενα στον ευρύτερο χώρο του Μαξίμου με τις διχογνωμίες, τις διαφωνίες και τα λοιπά, έτσι, τις λοιπές ομορφιές όπως λέμε, που επίσης προκαλούν μια δυσλειτουργία στο κυβερνητικό σχήμα, κυρίως όσον αφορούσε στο θέμα της υγείας. Αυτά, φίλες και φίλοι, γίνονται στην Ελλάδα 2020, διωχμή δημοσιογράφων, απολύσεις, εξαναγκασμοί σε παραιτήσεις. Υπάρχουν ευτυχώς δημοσιογράφοι οι οποίοι σέβονται το όνομά τους, σέβονται είτε τα παντελόνια είτε τη φούστα που φορούν και δεν υποκύπτουν σε εκβιασμούς νεότευκτων γελίων κέντρων εξουσίας,
σαν το Μητσοτάκη και τις ομιγυρίς του και πάνε σπίτι τους. Και επειδή το έχω κάνει και εγώ στο παρελθόν αυτό, αυτούς τους συναδέλφους τους εκτιμώ όσο δεν μπορείτε να φανταστείτε. Όπου και να ανήκουν, ό,τι και να είναι, ό,τι και να λένε, ό,τι και να έχουν κάνει, τα στερνά τιμούν τα πρώτα. Η αξιοπρέπεια ενός δημοσιογράφου, φίλες και φίλοι, είναι το μεγαλύτερο του όπλο. Το μεγαλύτερο όπλο ενός δημοσιογράφου είναι η αξιοπρέπειά του. Άμα του την κλέψεις, άμα του τη θίξεις, άμα του την προσβάλλεις, πάβει πλέον, και το ανεχθεί βέβαια, πάβει πλέον να λογίζεται δημοσιογράφος. Και καταντάει ένα πιόνι, ένας υπάλληλος, μια μαριονέτα, ένα κατοικίδιο, όπως έχω πει πολλές φορές, όπως είναι όλα αυτά τα κατοικίδια που κατοικοεδρεύουν στα σημερινά μπουκωμένα μέσα εξαπάτησης. Με φωτεινές εξαιρέσεις βέβαια, έτσι. Θυμάστε και τη Ράνια Τζίμα που τα έχουν στο φασιστό είτε στο Γεωργιάδη. Να τους θυμόμαστε. Μην τα ξεχνάμε, μην το περνάμε στον ντούκου. Ολοκληρώθηκε και η σημερινή εκπομπή Σκρίτα Μάνετ. Αν σας άρεσε ότι είδατε, ότι ακούσατε, είτε στο σύνολό του, είτε μέρος αυτού, κάντε like, εγγραφείτε στο κανάλι, πάρα πολύ σημαντικό να κοινοποιήσετε το βίντεο και εάν θέλετε πατήστε και το κουδουνάκι, το καμπανάκι, ώστε να σας έρχεται ειδοποίηση κάθε φορά που προβάλλετε μια καινούργια εκπομπή. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, Θεού θέλοντος και YouTube επιτρέποντος. Και μην ξεχνάτε ότι η ζωή είναι ένα θέατρο όπου εμείς επιλέγουμε το ρόλο που θα παίξουμε, είτε εκείνου του πρωταγωνιστή πάνω στη σκηνή που αμείβεται κιόλας, είτε εκείνου του απλού θεατή που κάθεται αναπαυτικά στις καρέκλες της αίθουσας αλλά έχει πληρώσει εισιτήριο. Στο επανειδήν.